Γεια σας. Να το like μας. Γεια σου. Λοιπόν, το look θα έλεγα ότι έχει μια εξέλιξη. Έχεις αρχίσει και ξεμπουρλεύεις, όπως λέμε, στη λαϊκιστή. Mm-hmm. Μιας και έβαλε λοιπόν ένα χρωματιστό pullover, θα ήθελα να έχει ένα πολύ πιο έντονο χρώμα. Επίσης, για να δικαιολογήσει μία δαντέλα από κάτω και να το κάνει πιο dramatic, ήθελα να είναι με ρόμβους. Να κάνει English style, για να μπορεί να δέσει με το παλτό. Αυτή την δαντέλα δεν ξέρω αν με πείθει, αλλά το θεωρώ πολύ μεγάλη εξέλιξη για εσένα, ξέροντας πώς δίνεσαι και τα λοιπά. Και θα λέω ότι είναι το πιο δουλεμένο look που έχεις φέρει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Πάμε στην Εύελιν τώρα. Γεια σου. Μου αρέσει που έφερες φως σήμερα. Έβαλες χρώμα. Νομίζω μετά το πρώτο επεισόδιο που είχες βάλει κόκκινο, σήμερα είναι η πρώτη φορά που φοράς κάτι άλλο το οποίο δεν είναι τόσο γηινό. Μπορεί. Πηγαίνει. Είναι ένα ωραίο look. Το οποίο φαίνεται ότι έχεις εξοδέψει χρόνο και έχεις βάλει δουλειά μέσα σε αυτό. Όντως έπρεπε να έχεις κάποια fashion στοιχεία. Ίσως ένα κρόσι, ίσως κάπως να είχες επιλέξει κάποια άλλα κοσμήματα, να είναι λίγο πιο κεντρικά ή γάντια, κάτι τέλος πάντων, ακόμα και ένα καπέλο. Να δώσεις κάποια fashion στοιχεία, γιατί είναι ένα look το οποίο είναι fashion έτσι όπως το έχεις κάνει, θα έπρεπε να το ολοκληρώσεις. Δηλαδή είσαι πάρα πολύ κοντά. Ευχαριστώ. Δύο και τεράστια. Ο Ρίτσα πηγαίνει στον κύριο Στέλιο. Ναι, φτάνει μέχρι εκεί. Ναι. Καλό αυτό με έναν τρόπο. Στέλιο. Σίγουρα. Για βγάλε λίγο τα πανωφόρια μαζί, έτσι, να δούμε τι γίνεται μέσα, βρε αγάπη μου. Τι, να το βγάλω. Κάλτα. Λοιπόν, αυτό το look εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Α, ευχαριστώ. Μου αρέσει και η δαντέλα αυτή. Εντάξει, ίσως λίγο κοντύτερη, όπως λέει και ο Λάκης, θα ήταν πιο ωραία. Αλλά επειδή μου κάνει λίγο... έχει μια αφέλεια αυτή η δαντέλα σε αυτό το look. Μου αρέσει. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι μπότες, το μήκος της φούστας, το μήκος του pullover. Είναι πολύ ωραίο που αυτό το jacket σου βγήκε λίγο λάθος στο μέγεθος, γιατί κάνει πιο μοντέρνο έτσι. Που είναι ακριβώς το ίδιο μήκος με το μέσα. Και αν αυτό το κασκόλ το φόραγες κάτω από το δερμάτινο, ενδιάμεσα του δερμάτινου δηλαδή και της καμπαρτίνας, και δεν ήταν από πάνω να σε πνίγει, θα έφερνε μια πάρα πολύ ωραία ισορροπία στο μήκος του δερμάτινου και της καμπαρτίνας. Το βρίσκω πολύ ωραίο και πολύ μοντέρνο αυτό το layering που κάνει σήμερα, χωρίς περιττά πράγματα και πολύ στιλάτο. Ευχαριστώ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Wow. Ευχαριστώ. Τέλειο. Τώρα μπορείς να χαμογελάσεις άνετα. Απελευθερωμένη πλέον. 9,5 είναι η τελική σου βαθμολογία. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Μπράβο.